Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Γεωργίας, κ. Σκιαδά, είχαν εκπρόσωποι αγροτών από την Αργολίδα και την Κορινθία. Στο τραπέζι των συζητήσεων τέθηκαν θέματα που αφορούν τις αποζημιώσεις, τα ροδάκινα αλλά και τους παραγούς πορτοκαλιών που δεν έχουν πάρει την επιδότηση για το χυμό. Προχτές, αντιπροσωπεία των αγροτών του νομού μας, αποτελούμενη από μένα, τον Δημήτρη τον Ντούλια, πρόεδρο, μάλλον όχι πρόεδρο, μέλος του ΔΣ της ΚΑΣΟΑ, και τον Τίνο τον Λαμπάδα, πρόεδρο του συνεταιρισμού Σταθέικων που έχει Βερίκοκα, καθώς επίσης και τον Χρήστο τον Μπαρλιά, πρόεδρο της Ένωσης Κορίνθου, συναντηθήκαμε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σιαδά. Το ένα θέμα μας ήταν το Βερίκοκο, όπου εμείς συνεχίζοντας τον αγώνα για αποζημιώσεις για κάλυψη της απώλειας εισοδήματος για τους παραγωγούς των δύο νομών, συναντηθήκαμε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου. Θίξαμε όλο το πρόβλημα, αναφερθήκαμε και στα προβλήματα που είχαν τα Βερίκοκα από τις σειρικές συνθήκες και από τον παγετό με μειωμένη παραγωγή και από τον καύσωνα και το χαλάζι που υποβάθμισαν την παραγωγή, καθώς επίσης και την τραγική κατάσταση της εμπορίας με τις πολύ χαμηλές τιμές, εξηγήσαμε την ανάγκη να αποζημιωθούν οι παραγωγοί για την απώλεια του εισοδήματος. Πήραμε διαβεβαιώσεις από τον κύριο Γραμματέα ότι ό,τι γίνει για τα ροδάκινα, που είναι ένα συγγενές προϊόν, θα βάλει να αποζημιωθούν και τα βερίκοκα. Εμείς συνεχίζουμε, πιέζουμε και προς την κατεύθυνση του Υπουργού και καλούμε και όλους τους φορείς του νομού μας που μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση, νομάρχοι βουλευτές, να πιέσουν τον Υπουργό Γεωργίας. Επίσης, θίχθηκε και το μεγάλο πρόβλημα που καίει τους παραγωγούς πορτοκαλιών με τις επιδοτήσεις χυμού, που όπως έχουμε μπει, ο ένας στους τρεις δεν πληρώθηκε ή μπήκαν λιγότερα χρήματα. Θίχθηκε και οφείλω να πω εκ μέρους των εκπροσώπων των αγροτών σε πολύ έντονο σημείο αυτό. Είναι γνωστή η οικονομική κατάσταση των αγροτών και δεν μπορούμε να παίζουμε το εισόδημά τους ή με χρήματα που περιμένουν να πάρουν. Ο κύριος Γραμματέας αναγνώρισε το δίκιο μας, είπε όμως ότι ένα σύστημα που είναι πρώτη φορά και η γραφειοκρατία πολλές φορές δημιουργεί τέτοια ζητήματα και μας έδωσε διαβεβαιώσεις ότι θα πληρωθούν όλοι οι παραγωγοί, είτε με πληρωμές που θα ακολουθήσουν, είτε με διοικητικές πράξεις για όσους δεν είναι μέσα στις πληρωμές που θα γίνουν από τον ΟΠΚΕΠΕ. Είναι ο οργανισμός που κάνει αυτού του είδους πληρωμές. Μάλιστα, σήμερα έχει γίνει πληρωμή σε πάρα πολλούς παραγωγούς. Έχουν μπει χρήματα για την επιδότηση του χυμού. Καλούμε λοιπόν τους παραγωγούς να επισκέφτονται τις τράπεζες, να βλέπουν αν έχουν μπει τα χρήματά τους ή αν είναι σωστά και από εκεί και πέρα σε επαφή με τις οργανώσεις να δούμε ώστε να γίνουν και άλλες πληρωμές από τον ΕΛΓΑ ή όπως, από τον ΟΠΚΕΠΕ, συγγνώμη, ή όπως μας είπε ο Γενικός Γραμματέας, να δούμε αν θα γίνουν οι διοικητικές πράξεις. Πιστεύω ότι η μεγάλη πλειοψηφία των παραγωγών τελικά θα πληρωθεί. Εμείς θα πιέζουμε με κάθε τρόπο και όσο το δυνατόν γρηγορότερα να γίνει αυτό το πράγμα.